καλημερίσω τώρα τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλή μου κυρία Δουργεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Χαρά μου να είμαι κοντά σας και μαζί σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να επικοινωνώ μέσω του ραδιοφώνου και της εκπομπής σας με όλους τους ευγενικούς ακροατές σας. Σεβασμιότατε, σε μια εποχή με πάρα πολλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις ποτέ δεν έλειπαν. Η παράκρουση, η παράνοια, το χαμένο λογικό ενδεχόμενα, όπως το πει ο καθένας και το μεταφράζει, ποτέ δεν έλειπαν. Αλλά βρισκόμαστε σε μια εποχή που κυριαρχούν άλλα πράγματα, που είναι σαν να βρισκόμαστε πραγματικά εκτός του εαυτού μας, να έχουμε μπροστά μας δύο τεινά. Τις διαφορές μας θα τις λύνουμε είτε με το χρήμα είτε με τη βία. Γιατί όλο αυτό, Σεβασμιότατο, και πώς μπορούμε όλο αυτό να το αντιμετωπίσουμε? Θα έλεγα προσωπικά μια άλλη λέξη που τη χρησιμοποιώ συχνά τελευταία, η λέξη σύγχυση και όχι παράνοια. Η παράνοια είναι κάτι πολύ δύσκολο, ίσως και ανίατο, ενώ στη σύγχυση θέλω να βλέπω μια ελπίδα ότι υπάρχει δυνατότητα ανάνυψης. Εμείς πρέπει πάντα να ζούμε με την ελπίδα. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει το κακό και δεν μπορούμε να μείνουμε διαρκώς σε μια τέτοια ζωφερή κατάσταση και για μας και για τους γύρω μας και για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Άλλωστε γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να βγούμε από αυτή τη ζωφερή κατάσταση και τη σύγχυση. Πολλές φορές κάνω μια αναγωγή στην εποχή που εκείνος ήρθε και βλέπω πως τηρουμένων των αναλογιών δεν διαφέρει και πολύ από τη δική μας, βέβαια, μέσα στην σύγχυση και τότε, μέσα στην βία, μέσα στην υποτίμηση του άλλου, της ανθρώπινης προσωπικότητας, της γυναίκας, αν θυμάστε πολύ καλά ποια ήταν η θέση του στην εποχή εκείνη, και όλα αυτά τα οποία βέβαια και σήμερα δεν έχουν εκλείψει εντελώς, παρά το ότι θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, ότι έχουμε κάνει τεχνολογικές προόδους, η βία παραμένει στον άνθρωπο και πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες πολύ άσχημων καταστάσεων που φανερώνουν πόσο εύκολα ο άνθρωπος γίνεται απάνθρωπος. Εκεί τώρα είναι και ο δικός μας ρόλος, του καθενός προσωπικά, τι εσωτερική εργασία κάνει τον εαυτό του και πώς μπορεί να γίνει και ο ίδιος με την κάθε του κίνηση, με την κάθε του συμπεριφορά, με τον κάθε του λόγο, δάσκαλος, παιδαγωγός τον άλλο. Πώς μπορεί να πιάσει τον αδερφό του με το καλό και όχι με το άγριο φυσικά, για να του πει, αδερφέ μου, εδώ κάνεις ένα λάθος, το οποίο και τον εαυτό σου εκθέτει, αλλά και μια κοινωνία ολόκληρη σκανδαλίζει. Έτσι λοιπόν ένα παιδαγωγικό ρόλο θέλω να βλέπω σε όλους μας όταν έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και όχι αυτόν τον ρόλο των, επιτρέψτε μου, τηλεδικαστηρίων των οποίων γινόμαστε μάρτυρες κάθε φορά που θα γίνει κάτι και για 2-3 μέρες θα απασχολεί την επικαιρότητα και μόνο. Και μετά θα το ξεχάσουμε γιατί κάτι άλλο θα έρθει πάλι να ταράξει τα ήσυχα νερά μας που μόλις έχουν ηρεμήσει. Έτσι λοιπόν θέλω να βλέπω την κατάσταση. Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση. Πάντα η ανθρωπότητα έτσι πορεύεται. Πάντα ο άνθρωπος μέσα στον ανταγωνισμό του, μέσα στην, θέλετε, διάστασή του για την επιβίωσή του, γίνεται άγριος. Ενώ στην Εκκλησία τον θέλουμε να γίνεται άγιος. Ένα ρο είναι. Και το λέω συχνά πικρά κάνοντας αυτό το λογοπαίγνιο, ένα ρο κάνει τη διαφορά. Πώς από άγριος γίνεσαι άγιος. Πόσο το καταφέρνουμε, πόσο εύκολα το αντιμετωπίζεις, πόσο εύκολα σας ακούω, γιατί να σας ακούσω? Δικαίωμα. Δεν είναι ένα ερώτημα μεγάλο? Βεβαίως, δικαίωμα του καθενός είναι να ακούσει ή να μην ακούσει.
Αλλά όταν κάποιος από εμάς, ο οποιοδήποτε, απαιτεί από τους άλλους σεβασμό για τον εαυτό του, για αυτό που είναι και για αυτά που κάνει, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει αυτοσεβασμό. Αν δεν σέβεται ο ίδιος τον εαυτό του και τον εκτρέπει σε συμπεριφορές αυτές που κατονομάσατε ως παρανοϊκές, που δεν θα τις έλεγα έτσι, δεν είμαι και ειδικός για να χρησιμοποιώ τέτοιους όρους, αλλά σε παραβατικές συμπεριφορές ή οποιασδήποτε άλλες που δεν τιμούν το ανθρώπινο πρόσωπο. Ξαναλέω ότι αυτό ξεκινάει και είναι θέμα αυτοσεβασμού. Όταν δεν σέβεται κανείς τον εαυτό του, φυσικά δεν θα σεβαστεί και τους άλλους και θα κινηθεί σε δρόμους λαθασμένους. Νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα ο σεβασμός και ο αυτοσεβασμός, γιατί με σέβομαι σημαίνει ότι σέβομαι και τον άλλον. Το μεγάλο ζητούμενο είναι μέσα σε αυτό τον ανταγωνισμό, σε αυτή την επιβίωση, σε αυτό, αν θέλετε, με σεβασμιότατε, που ο καθένας από εμάς λέει ότι, ξέρετε, εγώ έχω το δίκιο του ισχυρού, εγώ έχω το δίκιο της συζήτησης, εγώ έχω το δίκιο εν πάση περιπτώσει ή το αλάθητο, όπως πολλές φορές το λέμε. Εκεί πάνω είναι που χάνουμε αυτό το σεβασμό, εκεί πάνω είναι που αφήνουμε, αν το θέλετε... πρόβλημά μας δεν είναι τη φράση που είπατε, καλή μου κυρία Δουλγεράκη, το τι έχω, αλλά το υποκείμενο, το εγώ. Έτσι. Αυτός είναι ο ηρώδης μας. Αυτός είναι που δεν μας αφήνει να ανανύψουμε. Το εγώ. Στην εγκύκλειό μου τα Χριστούγεννα ίσως ακούσατε ή διαβάσατε που κατανόμασα τον ναρκισισμό μας, τον ατομικισμό μας ως το αίτιο για όλες αυτές τις καταστάσεις και τις συμπεριφορές. Και δεν κάνω το δάσκαλο κανενός, για τον εαυτό μου τον ίδιο μιλώ. Αν αφήσουμε τον εγωισμό μας κατά μέρος, αν βγάλουμε αυτό το εγώ από μπροστά από οτιδήποτε κάνουμε και νομίζουμε ότι το κάνουμε καλύτερα από όλους τους άλλους, μερικές φορές και από το Θεό καλύτερα, διορθώνουμε τους πάντες και τα πάντα και διαθέτουμε αυτό το αλάθητο που λέτε ως βασικό συστατικό στοιχείο της ύπαρξής μας, τότε υπάρχει ελπίδα. Εάν συνεχίσουμε να πορευόμαστε με το εγώ μπροστά, τότε ξέρετε, πολύ φοβούμε ότι τελικά στον εαυτό μας θα κλειστούμε. Οι άλλοι θα μας προσπεράσουν. Το εγώ μας μπορεί να μας κάνει τον εαυτό μας με δυνατή αυτοπεποίθηση ίσως, αλλά την ίδια ώρα μας απομονώνει από όλους τους υπόλοιπους. Μόνο που τα εγώ μας, σεβασμιότατε, πληθαίνουν καθημερινά, αυξάνονται και πληθύνονται. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να μιλάμε για τον ένα, για τον δεύτερο, για τον τρίτο, για τον τέταρτο. Αλλά μέσα σε τόσα δισεκατομμύρια όλοι μας έχουμε πραγματικά ένα εγώ. Γι' αυτό λέω ότι τα εγώ μας πληθαίνουν και πληθαίνουν καθημερινά, με αποτέλεσμα... Γι' αυτό και αποκάλεσα έτσι παράνοια όλο αυτό το οποίο ζούμε αυτή την ώρα. Γιατί δεν πλησιάζουμε ανθρώπους που θέλουν να μας βοηθήσουν? Γιατί δεν πάμε... Είναι πολύ απλή η απάντηση. Γιατί ελεγχόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ίσως έχουν κάνει την πρόοδο που θα θέλαμε να είχαμε κάνει εμείς και δεν την κάναμε. Την πνευματική πρόοδο, εννοώ και την εσωτερική τους εργασία. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι ένας διαρκής έλεγχος για όλους εμάς. Δεν είναι εύκολο να πλησιάζεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει σε ένα μέτρο πνευματικής εργασίας εντός του και έχει υπερβεί μικρότητες και μικροπρέπειες τις οποίες εσύ είσαι ακόμα προσκολλημένο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πραγματικά, το ξαναλέω τη λέξη, θέλω να την τονίσω, είναι έλεγχος. Και έλεγχος πολύ σκληρός του εγωισμού μας και πάλι. Είναι δυνατόν να δεχθούμε με μεγάλη ευκολία πως ο άλλος μας εξεπέρασε και κατάλαβε το ουσιαστικό νόημα της ζωής και εμείς ακόμα τρέχουμε για τα σκουπίδια, για όλα αυτά τα σκύβαλα τα οποία καθημερινά
γύρω-γύρω μας φτιάχνουμε ένα τείχος και ζούμε μέσα τους, ενώ άλλα είναι τα ουσιαστικά πράγματα στη ζωή που τελειώνει κάποια στιγμή. Και τι κάναμε και τι θα πούμε ότι κάναμε όταν αυτή η ζωή φτάνει στο επίγειο τέλος της. Πολλές φορές εκεί σκέφτομαι μερικά πράγματα. Τι αφήνουμε πίσω μας φεύγοντας όλοι μας από αυτόν τον κόσμο. Τι παίρνουμε μαζί μας. Παίρνουμε μαζί μας αυτόν τον εγωισμό. Βλέπω πολλές φορές ανθρώπους να μαλώνουν για ψευδικά πράγματα, για χωράφια. Θυμάμαι εκείνη την φράση από την πατερική, που κάποιος πατέρας της εκκλησίας συνάντησε δύο ανθρώπους κάποτε να μαλώνουν σε ένα χωράφι για τα σύνορά τους και χαμογελώντας είπε: «Το χώμα μαλώνει για το χώμα». Υπάρχουν πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο κανείς να ασχολείται και υπάρχουν και πράγματα που δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται, γιατί θα τα αφήσει πίσω του και δεν τον ακολουθούν μαζί του. Και αυτό που λέω τώρα δεν είναι πεσιμισμός σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μία στάση ζωής την οποία στην Εκκλησία είναι καθημερινή πραγματικότητα. Υπάρχει μια αθάνατη ψυχή για την οποία ασχολούμαστε και την οποία προσπαθούμε να σώσουμε με τον πνευματικό αγώνα της καθημερινότητάς μας, και υπάρχουν και όλα τα άλλα που τα παίρνει κυριολεκτικά ο άνεμος. Με τι αξίζει λοιπόν να ασχολείται κανείς? Βλέπουμε ένα αγώνα ζωή σε κάποιους ανθρώπους να αφήσουν, να φτιάξουν, να χτίσουν, να ζουν μέσα σε ευμάρειες, να ζουν μέσα σε τρυφή. Εντάξει, αυτό σου εξασφαλίζει μια άνετη και καλή ζωή, αλλά δεν σου εξασφαλίζει την αιωνιότητά σου. Η ψυχή σου την κάνει καλύτερη. Δεν σου δίνει την ηρεμία ούτε της ψυχής ούτε του μυαλού. Αλλά μπήκαμε όμως μέσα σε αυτή, μέσα σε αυτό τον αγώνα, και πιστεύουμε ότι λύνουμε τα προβλήματά μας, σεβασμιότατε, με αυτό τον αγώνα. Δυστυχώς. Να βγαίνουμε όμως και λίγο ψηλότερα από τις βιωτικές μας μέρημνες και μπορούμε να μετατρέψουμε τη ζωή μας σε παράδεισο ή κόλαση, ανάλογα τη στάση της απέναντι στον άλλο, και μπορούμε και με τη σχέση μας αυτή με τους άλλους να την κάνουμε παραδείσια ζωή, ή μπορούμε να ζούμε ήδη από το σήμερα αυτή την κόλασή μας με τους άλλους. Και ξέρετε, τελικά τι αξίζει στη ζωή, ας αναρωτηθούμε όλοι μας. Κάθε ένας μπορεί να ζει μέσα σε ανταγωνισμούς, σε καυγάδες, να είναι φιλόδικος. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που σπατάλησαν όλη τους τη ζωή οδηγώντας σε δικαστήρια τους άλλους για το παραμικρό, και στο τέλος τι έμεινε? Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν απλά ένα αγώνα επιβίωσης, αλλά ένα αγώνα κατάκτησης των πάντων εις βάρος των υπολείπων. Και στο τέλος τι έμεινε από αυτούς? Λοιπόν, μια καλή κουβέντα για τον καθένα μας μένει στο τέλος, και αυτό που μετράει είναι αν ζήσαμε με αγάπη. Αν κάναμε ηρωικές εξόδους από τον εαυτό μας για να πλησιάσουμε τους άλλους. Αν είπαμε μια μέρα, ακόμα και αν έχουμε κάνει λάθος, πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Αν πούμε μια μέρα ότι ποια είναι τα κρίτωνα για τα οποία αξίζει κανείς να εργάζεται, αξίζει κανείς να τρέχει, αν αξίζει κάτι για το οποίο να αγχώνεται ή όχι. Άλλο σύμπτωμα των καιρών μας, αυτό το άγχος, αυτό το στρες και όλα αυτά τα πράγματα που μας οδηγούν σε ένα τρέξιμο, για ποιο λόγο? Και τι παρακαταθήκες αφήνουμε τελικά και στα ίδια τα παιδιά μας? Γιατί τις περισσότερες φορές λέμε: δουλεύω για το παιδί μου, αγωνίζομαι για το παιδί μου, για το μέλλον του παιδιού μου, για το τι θα αφήσω στο παιδί μου. Μόνο που το μπέρδεμα έρχεται ανάμεσα στο τι αφήνω και σε αυτό τον αγώνα ή τους αγώνες που πρέπει να δίνει ο καθένας από εμάς. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σεβασμιότατε, τόσα περιστατικά πλέον ενδοοικογενειακής βίας, βίας ανηλίκων,
ο ένας να βασανίζει τον άλλον, να βασανίζουμε ό,τι υπάρχει γύρω μας, μέσα στο σπίτι μας, αυτό έχει, μας πάει αλλού αν το θέλετε. Δεν θα χρησιμοποιήσω κάποια φράση ή κάποια λέξη που θα μας πάει σε άλλες επιστήμες, αλλά συγγνώμη, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλη αυτή η βία, αλήθεια, τι δουλειά έχει μέσα στη ζωή μας. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, και γι' αυτό και η σύνοδος μας, όπως ασφαλώς τα γνωρίζετε, πριν από ένα μήνα στη συνεδρίασή της αισθάνθηκε την ανάγκη να το καταγράψει αυτό και να κάνει ένα εγκύκλιο σημείωμα που διαβάστηκε σε όλους τους ναούς, κατονομάζοντας όλα αυτά τα πράγματα ως μη χαρακτηρίζοντα έναν άνθρωπο του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε πλασμένοι από το Θεό για να ζούμε αρμονικά μεταξύ μας και να έχουμε όλες αυτές τις ιδεχθείς συμπεριφορές, όλες αυτές τις καταστάσεις που, ξαναλέω τη λέξη, κάνουν τον άνθρωπο να φέρεται απάνθρωπα, να αλλοιώνει τον ίδιο του τον εαυτό, το ίδιο του το πρόσωπο, να στρέφεται εναντίον του αδελφού του, να έχουμε, ξέρετε, συχνά χρησιμοποιείται τελευταία η λέξη γυναικοκτονίες ή δολοφονίες ή δεν ξέρω τι. Εγώ τις λέω όλες αυτές τις καταστάσεις αδελφοκτονίες. Είμαστε αδέρφια, παιδιά του ίδιου Θεού Πατέρα. Έχουμε μια επανάληψη αυτού του συνδρόμου του Κάιν και του Άβελ. Πώς ο ένας αδερφός τελικά σκοτώνει τον άλλο για τους δικούς του λόγους. Αλλά τέλος πάντων το ερώτημα είναι, έχουμε δικούς μας λόγους που μπορούν να μας οδηγούν μέχρι εκεί, και τι έχει γίνει μέσα μας που πρέπει να το διορθώσουμε. Πάση θυσία όσο είναι καιρός, μήπως πρέπει να σταματήσουμε και κάποια άλλα πράγματα, μήπως πρέπει να επανέβρουμε την προσωπική μας σχέση. Τα δίκτυα αυτά της κοινωνικής δικτύωσης δυστυχώς δεν την αντικαθιστούν όπως την είχαμε παλιότερα. Θα σας πω ένα πόνο που έχω τις τελευταίες ημέρες. Προσκάλεσαν σε ένα τραπέζι, καλή μου κυρία Δουλγεράκη. Είχαν τρία ζευγάρια, ήταν, και είχαν τέσσερα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια, κυριολεκτικά θα πω το ρήμα και ηχήσει άσχημα, πάρκαραν σε ένα καναπέ, το καθένα με το τάμπλετ του, και επί δύο ώρες που καθόμασταν στο τραπέζι το ένα παιδί δεν μίλησε με το άλλο, ούτε καν μια κλεφτή ματιά όπως κάναμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά, να δούμε τι κάνει δίπλα, τι βλέπει. Δεν ξέρω αν επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τον τρόπο αυτό. Αυτό είναι πιο τραγικό ακόμη. Βλέπουμε και ακούμε, πηγαίνω τώρα στα σχολεία, αυτές τις μέρες επισκέφθηκα πολλά σχολεία και είπα στα παιδιά, για αυτή την τραγικότητα κάποιοι να εκμεταλλεύονται την παιδική τους αθωότητα και να τους πλασάρουν μέσα από εντός εισαγωγικών παιχνίδια τον ίδιο το θάνατο. Να μιλάμε για αυτοκτονικές συμπεριφορές μέσα από παιχνίδια. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει όλοι μας να αποφασίσουμε να δούμε σοβαρά μερικά πράγματα. Να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να βάλουμε κάποιες κόκκινες γραμμές, να οριοθετήσουμε μερικά πράγματα, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η κοινωνία που φτιάχνουμε. Ή την κοινωνία που έχουμε φτιάξει και θα παραδώσουμε, σεβασμιότατε. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι, ξέρετε, τουλάχιστον η δικιά μας η γενιά, αυτό το οποίο θα παραδώσει θα είναι πάρα πολύ σκληρό στα παιδιά της, για τα οποία κόπτεται ότι δουλεύει. Εμείς θα το απευχόμαστε αυτό, και αυτές τις μέρες θέλω να είμαστε αισιόδοξοι, να ζούμε με ελπίδα ότι δεν θα προκύψουν τέτοια πράγματα που κυριολεκτικά βιάζουν τη σκέψη μας. Αναπολύτε τα παιδικά σας χρόνια και έτσι όπως τα ζήσατε στις γειτονιές. Βέβαια. Παρά το ότι ήταν μέσα στην πόλη, παρά το ότι είχαμε όλα αυτά που είχαμε ως δυσκολίες ζωής, είχαμε όμως μια ανθρώπινη επαφή, μια σχέση. Μια σχέση που ήταν αντίδοτο για πάρα πολλά πράγματα.
κάπως έτσι γλιτώσαμε. Σας έχουν κρατήσει όλα αυτά? Βεβαίως. Με τις δυσκολίες της καθημερινότητας στην συνέχεια αυτά, δηλαδή τα παιδικά χρόνια. Νομίζω ότι κράτησαν όχι εμένα μόνο, τη γενιά μου ολόκληρη. Και από ουσίες και από ιδέες και από και από και από. Ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά εμείς πια γεράσαμε, παραδίδομαι τη σκητάλη. Στην αρχή άμα της... φεύγει, δεν έχω τρέπο αυταπάτης ότι είμαι πια μικρός κι εγώ. Εντάξει, 55 χρονών φτάσαμε. Λοιπόν, η γενιά μας φεύγει. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά μας. Σκέφτομαι εκεί που θα παραδώσουμε το αύριο του τόπου, της πατρίδας μας, τη ζωή μας, τις αρχές της, τις αξίες της, αυτά που πήραμε εμείς από τους δικούς μας γονείς, τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους της ζωής, που δεν ήταν καθόλου εύκολη ούτε η επιβίωσή τους συχνά, ούτε η ανέλυξή τους, που πέρασαν μέσα από δυσκολίες, που πέρασαν πολέμους, κατοχές, δικτατορίες, προβλήματα, ένα σωρό θέματα, που εμείς τέλος πάντων μπορεί να περάσαμε κάποιες κρίσεις οικονομικές, κάποιες πανδημίες, αλλά πολλές φορές θέλω να σκέφτομαι τον πατέρα μου, μόνο 3 φορές πήγε στην Αλβανία, δηλαδή στο μέτωπο, που γλίτωσε από τα κρυοπαγήματα 2 φορές. Και λέω, εντάξει βρε, εσύ δεν πέρασες αυτά που πέρασε ο πατέρας σου. Δεν ξεσπιτώθηκες 8 χρονών τον ξεριζωμό της μικράς Αθίας. Δεν έχασες το σχολείο σου στην τρίτη του δημοτικού ποτέ. Λοιπόν, κοιτάμε μπροστά, προσλαμβάνουμε ό,τι καλό έχουμε από την Αγία Παράδοσή μας που έχει εξαγιαστεί μέσα στους αιώνες και κάνουμε τα πάντα για να κρατηθούμε και όχι να την κρατήσουμε. Πολλές φορές ακούω αυτή τη λέξη, κρατάμε τις αρχές μας, όχι, κρατιόμαστε από τις αρχές μας. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή και σωστή κουβέντα. Ναι. Στην αρχή της πανδημίας σεβασμιότατε... Δεν είμαστε εμείς οι σωτήρες της παράδοσής μας, εκείνη είναι ο σωτήρας μας. Κρατιόμαστε, σωστά. Σεβασμιότατε, στην αρχή της κρίσης, μέσα της πανδημίας, όχι της κρίσης, θα το πω διαφορετικά, της πανδημίας, μιλώντας με μία νευρολόγο, πάντα στο πλαίσιο έτσι του ρεπορτάζ, είπε μια κουβέντα την οποία κράτησα πραγματικά αυτή την κουβέντα και τη διατήρησα στην πορεία αυτή την κουβέντα και την μετέφερα αυτή την κουβέντα πάρα πολλές φορές. Όταν η γυναίκα αυτή, η γιατρός αυτή, είπε το εξής: νομίζω ότι το μεγαλύτερο και το καλύτερο αντίδοτο σε αυτό το οποίο αναμένεται να περάσουμε, γιατί είμαστε στην αρχή, θα είναι μόνο ένα. Θα είναι η πίστη μας για να πάμε μπροστά. Η πίστη μας είναι αυτή που μας κρατάει κυριολεκτικά ζωντανούς και όρθιους. Ο καθένας βέβαια μπορεί να έχει την άποψή του και να πει ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Δουτζεράκη μιλάει για την πίστη και ο Δεσπότης λέει τα δικά του παπαδίστικα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους παρά μόνο γευθείτε και θα δείτε τι σημαίνει πίστη και τι δίνει αυτή η πίστη πραγματικά στον άνθρωπο που χωρίς αυτήν είναι έρμεο καταστάσεων και επιβουλών που έχουν τελικά να κάνουν με την πνευματική του ελευθερία και υπόσταση. Αυτό έλεγα και στα παιδιά όλες αυτές τις ημέρες που πήγαινα στα σχολεία. Μην αφήσετε ποτέ κανέναν να εκμεταλλευτεί την παιδικότητά σας και να επιβουλευτεί την πνευματική σας ελευθερία και ακεραιότητα. Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να σας βάλουν μέσα σας όχι τόσο ναρκωτικές ουσίες όσο ναρκωτικές ιδέες. Και προς αυτές τις ιδέες πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας. Καλό είναι να ξέρουμε πού βαδίζουμε, πού πατούμε, τι θέλουμε τελικά από τη ζωή μας.
Γιατί όταν η ζωή μας είναι μόνο για να περάσουμε την καθημερινότητα όμορφα και καλά, δεν γίνεται τίποτα. Βλέπετε τι γιορτές έρχονται και παρέρχονται. Τα φώτα ανάβουνε και μετά από λίγο θα σβήσουμε. Το ευχετικό άγχος των ημερών όλων αυτών που κάθε χρόνο τα ίδια λέμε και ποτέ δεν γίνονται πραγματικότητα. Κάθε χρόνο λέμε χρόνια πολλά σε όλους και πόσοι φεύγουμε στα τροχαία. Κάθε χρόνο λέμε καλή χρονιά και για πόσους δεν είναι καθόλου καλή χρονιά. Κάθε χρόνο διακρινόμαστε για αυτό το, ξαναλέω, ευχετικό άγχος. Ημένουμε στις γιορτές μόνο την επιφάνειά τους, το διάκοσμό τους, το ρομαντισμό τους. Πέρα από αυτά όμως υπάρχει και μια πραγματικότητα. Και αν θέλετε, υπάρχει και μια τραγική πραγματικότητα δίπλα μας που δεν είναι μόνο τις γιορτές. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης και που δεν θέλουν φαγητό μόνο τις γιορτές. Που τους θυμόμαστε και τρέχουμε όλοι να ενισχύσουμε το συσίτιό τους ή να τους δώσουμε ένα πιάτο φαΐ μια μέρα γιορτινή. Υπάρχουν αυτοί που λειψούν και πεινούν για μια αγκαλιά, για μια αγάπη, για ένα λόγο στη μοναξιά του, για ένα χαμόγελο που δεν το έχουν νιώσει ποτέ. Υπάρχουν όλοι αυτοί που μας θέλουν δίπλα τους όταν αισθάνονται τραγικά μόνοι και όταν έχουν βιώσει στο πετσί τους την απόρριψη. Αυτή είναι η αληθινή φιλανθρωπία, αυτή είναι η αληθινή αγάπη, αυτή είναι η έκφραση, αν θέλετε, της πίστεως. Γιατί η πίστη αν δεν εκφράζεται, από μόνη της πάλι δεν κάνει τίποτα. Καλή η πίστη, αλλά θέλει και τρόπους έκφρασης. Και αν δεν αγαπούμε την εικόνα του Θεού τον κάθε άνθρωπο, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπούμε το Θεό. Το Θεό δεν πάει κανείς απευθείας, αν δεν περάσει από την εικόνα του τον άνθρωπο, από το διπλανό του, που γι' αυτόν δεν είναι ούτε ξένος, ούτε φτωχός, ούτε ζητά τον νύχτο του, ούτε είναι εκείνος τον οποίο μπορεί να δούμε ως το αντίθετο, ως πτώμα πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για τις δικές μας οι δύο τέλειες. Είναι αδερφός. Και που ο καθένας από εμάς έχει δείξει και ότι μπορεί να τα καταφέρει και να μπει μέσα σε αυτό το μονοπάτι, αρκεί να αφήσει απ' έξω το εγώ, διότι από τη στιγμή που υπάρχουν εκείνες οι ώρες που μπορούμε να το κάνουμε, γιατί να μπορούμε να το κάνουμε μία φορά και όχι να το κάνουμε 10 φορές. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι μου λέτε. Βεβαίως και άλλα πράγματα. Λέω πολλές φορές, τι κάνουμε στην εκκλησία, καλή μου κυρία Αγγελική. Είμαστε όλοι μαζί και κοιτάμε μπροστά. Σκεφτείτε τη στάση μας μέσα στο ναό, την κοινή μας λατρεία και προσευχή. Είμαστε όλοι μαζί, δεν λείπει κανείς, δεν περισσεύει κανείς, μια οικογένεια και κοιτάμε μπροστά. Αυτό κατ' επέκταση μπορούμε να το κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Να αισθανόμαστε ότι είμαστε ο ένας απαραίτητος για τον άλλο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αν η ζωή μου ήταν χωρίς εσένα θα ήταν ελλειψή. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Αν μου έλειπες από τη ζωή μου, τότε κάτι θα έλειπε από τη ζωή μου βασικό. Το παζλ δεν θα τελείωνε ποτέ, δεν θα έκλεινε. Την ώρα της ευχής το κάνουμε. Την ώρα της ευχής το νιώθουμε. Λίγο παρακάτω είναι το εγώ που μας έχει μπλοκάρει. Το ξεχάσαμε. Κοιτάξτε όμως, θα πω και τούτο. Χωρίς τους άλλους το εγώ τι είναι. Σωστά. Δηλαδή μπορεί ένας να ζει με τον καθρέφτη του. Σωστά. Και το εγώ μας απαιτεί τους άλλους, τον άλλο. Πού το κάνεις δηλαδή πράξη το εγώ σου αν δεν υπάρχει ο άλλος. Σωστά. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Τι ευελπιστείτε για το 2023, σεβασμιότατε? Ευελπιστώ ότι όλες αυτές οι δυσκολίες μας κάνουν να είμαστε ενωμένοι. Μας κάνουν να θέλουμε ο ένας τη φωνή του άλλου, τη σκέψη του άλλου. Και αυτό μας κάνει πιο πλούσιους.
όλα αυτά μας κάνουν να θέλουμε να είμαστε μαζί. Να θέλουμε να κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου. Τελευταία πάλι χρησιμοποιώ μια φράση. Πάλι τα λογοπαίγνιο, μου αρέσουν, ξέρετε αυτά. Αλλά νομίζω ότι έχουν ένα βαθύ νόημα. Λέω ότι κάποτε είχαμε τις δυσκολίες των δυνατοτήτων μας. Είχαμε πολλές δυνατότητες που κάποιες στιγμές έβρισκαν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Τώρα έχουμε τις δυνατότητες των δυσκολιών μας. Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έχουμε πολλές δυνατότητες. Να είμαστε μαζί, να γινόμαστε ένα, να κρατιόμαστε, να παίρνουμε στεναρές αποφάσεις ότι δεν είμαστε πλασμένοι για να ζούμε χωριστά, ότι είμαστε για να κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου και να κοιτάζουμε μπροστά, για να σχεδιάζουμε, να οραματιζόμαστε και να βρίσκουμε λύσεις όλοι μαζί. Η λύση δεν βρίσκεται στον ένα, η σκέψη μπορεί να υπάρχει στον ένα, αλλά η λύση βρίσκεται πάντα στους πολλούς. Έχουμε και τη δυνατότητα να είμαστε μαζί. Μια φράση που δεν είναι δική μου, ότι το καλό θέλει πολλούς. Το κακό φτάνει και ένας για να το κάνει. Να είμαστε λοιπόν ένα ή πολλοί, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εύκολα και έρχονται στην ώρα τους. Και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να πάμε μπροστά, εφόσον φυσικά το θέλουμε. Αν δεν το θέλουμε, θα βλέπουμε αυτή την κατάσταση, θα την κατονομάζουμε μόνο και τίποτα περισσότερο δεν θα γίνει στη ζωή μας. Το χέρι μας είναι να διαλέξουμε. Δόξα τον Θεό και κρίση έχουμε και μπορούμε. Μόνο να θέλουμε να πάμε μπροστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσω με την ευχή, έστω και μια από αυτές τις κουβέντες που σήμερα ακούστηκαν, να πιάσουν τόπο, σεβασμιότατε. Κοιτάξτε, δεν νομίζω τώρα, όπως είπαμε, τίποτα μεγάλες φιλοσοφίες. Είπαμε αυτό που πρέπει να δονεί την καρδιά μας στην καθημερινότητά της. Νομίζω ότι είναι βασικό στοιχείο του ανθρώπινου ψυχισμού, όπως ο Θεός μας έπλασε να είμαστε μαζί και δεν μας έπλασε για να ζούμε χωριστά. Μας έπλασε για να έχουμε την δυνατότητα να κοινωνούμε διαρκώς. Μας έκανε όχι άτομα αλλά πρόσωπα, να βλέπει ο ένας την όψη, αυτό σημαίνει και πρόσωπο, ο ένας την όψη του άλλου. Εγώ χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζω. Αν ζω χωρίς εσένα, τότε μπορεί να είμαι άγριο θηρίο. Όχι άνθρωπος όμως. Τα θηρία μένουν μόνα τους. Εμείς είμαστε πλασμένοι να είμαστε άνθρωποι κοινωνικοί. Να είμαστε μαζί, το ξαναλέω. Και αν δεν είμαστε μαζί, με ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται, τότε η απομόνωσή μας, τι είναι τελικά, ο τάφος μας πριν την ώρα μας. Εκεί θα είμαστε μόνοι μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε με καλά. Με τιμήσατε με την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ από όλη την καρδιά μου, γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να χαιρετήσω τους ανθρώπους. Να κλείσω με μια ευχάριστη, γιατί δεν ήμουν τόσο ευχάριστος την τελευταία αποστροφή του λόγου μου. Να δώσει ο Θεός να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι. Να ανεβαίνουμε τον ανήφορο της καθημερινότητάς μας, υπερβαίνοντας τις δυσκολίες και πιστεύοντας ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ένα φωτεινό ξέβωτο για όλους εμάς, που θα διώξει τις μαυρίλες και τα σκοτάδια των ψυχών μας. Να είστε γερός, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Όλοι να είμαστε γεροί και να πορευόμαστε. Καλή σας μέρα. Καλή χρονιά.